Εντάξει. Σίγουρο είναι ότι περνάμε ίσως από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τη χώρα. Έτσι λοιπόν, όπως όλοι και εγώ, πιστεύω ότι αυτές τις στιγμές όλοι πρέπει να δείξουμε, να ρίξουμε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε για την ανόρθωση της πατρίδας. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, η παρουσία μου στο ψηφοδέλτιο και ως βουλευτής της 2009 που εκλέχθηκε μέχρι τώρα, πιστεύω ότι θα έχουμε την καλύτερη ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε όλες τις κινήσεις, όλες τις σκέψεις και όλες τις επόμενα επιχειρήματα που θα προτάξει η παράταξη για το μέλλον της χώρας. Θέλω να πω ότι πολλές φορές συναισθηματικά δεν αισθάνομαι καλά. Και δεν αισθάνομαι καλά γιατί ξέρω τι έχει τραβήξει ο ελληνικός λαός και ο μαθιώτικος λαός και τι συνεχίζει και τραβάει. Επίσης όμως ξέρω ότι εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έχουν γίνει, θα ήμασταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Το μέγεθος λοιπόν του αρνητικού δεδομένου δεν μπορούμε να το περιγράψουμε και δεν μπορεί κανένας να το περιγράψει. Αλλά είναι σίγουρο ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερο και οι συνέπειες θα ήταν πολύ πιο οδυνηρές. Για μένα, εκτιμώ από πολλούς άλλους, δεν είναι ευχάριστο να βλέπεις τους συμπολίτες σου να διακατέχονται πάρα πολλά προβλήματα και να υπάρχει πόνος. Αλλά δυστυχώς οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, οποιαδήποτε αναγέννηση δεν μπορεί να έρθει χωρίς να υπάρχουν επιβαλλόμενες αλλαγές που δημιουργούν δυστυχώς παροδικά προβλήματα στην κοινωνία. Έχω την εκτίμηση ότι το τελευταίο δεκαήμερο θα αλλάξει σε λίβδινο ο πολιτικός χάρτης, τουλάχιστον για τον νομό μας. Βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ σιγά σιγά αναπτύσσει μια ιδιαίτερη δυναμική σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Σιγά σιγά λοιπόν ο δημοθιώτικος λαός βλέπει με πολύ πιο μεγάλο ενδιαφέρον τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, και καταγράφεται μια ιδιαίτερη φιλοφιλία του Προέδρου